αναγνώσεις, κυρίες και κύριοι, είχε από τα κόμματα το αποτέλεσμα της συνάντησης του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Μουσταφά Κιντζίδη. Και ΑΚΕΛ εντοπίζουν θετικά αποτελέσματα και υποδεικνύουν ότι το ζητούμενο είναι να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν αρνητικές εξελίξεις και θέτουν ερωτήματα προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Θετικές και αρνητικές εξελίξεις εντοπίζουν τα κόμματα, αλλά και θέτουν πολλά ερωτήματα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Μουσταφά Ακιντζή. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, χαρακτηρίζει πολύ θετικό το αποτέλεσμα της δημιουργικής, όπως τη χαρακτηρίζει, συνάντησης. Το ζητούμενο είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για να καταφέρουμε να βρούμε τη λειτουργική λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει την πατρίδα μας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Στεφάνος Στεφάνου, σε γραπτή δήλωση αναφέρει ότι η συνάντηση, η οποία εδώ και καιρό έπρεπε να γίνει, έχει αποδώσει κάποια θετικά αποτελέσματα. Και σημειώνει: από εκείνου Αναστασιάδης και Ακιντζή θα πρέπει να πείσουν τον κύριο Κουντέρες πως διαθέτουν την πολιτική βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, έτσι όπως ο ίδιος καθορίζει, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Οι δύο ηγέτες να αξιοποιήσουν το μικρό χρονικό διάστημα που τους έχει παραχωρήσει ο Γενικός Γραμματέας και ασφαλώς θα πρέπει να αξιοποιήσουν ανάλογα την επικείμενη επίσκεψη της κυρίας Λουτ. Το δίκο σε ανακοίνωση επισημαίνει: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη δήλωσή του ότι η πρότασή του για εφαρμογή αποκεντρωμένης ομοσπονδίας θα καθησυχάσει τις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων για τη λειτουργικότητα λόγω της μεθόδου της μίας θετικής ψήφου, ομολόγησε ότι διέπραξε λάθος όταν στο Κραν Μοντάνα πρότεινε ο ίδιος τη μέθοδο της μίας θετικής ψήφου. Αυτά που ο ίδιος συμφώνησε ως δίθεν συγκλήσεις στο Κραν Μοντάνα πλήττουν τη λειτουργικότητα. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Ιζόπουλος, χαρακτηρίζει λανθασμένη την απόφαση για άνοιγμα του οδοφράγματος Δερίνιας και σημειώνει: ενώ το άνοιγμα της διόδου Πυρωίου και του οδοφράγματος Κοκκίνων θα βοηθούσε τους Ελληνοκύπριους στη μετακίνησή τους, η Τουρκία αρνείται την όποια συζήτηση για το άνοιγμά τους και προχωρεί σε μονομερή ανοίγματα οδοφραγμάτων όπως αυτό της Δερίνιας και στο Απλίκι, τα οποία εξυπηρετούν και αναβαθμίζουν το κατοχικό καθεστώς. Το κίνημα Αλληλεγγύη αναφέρει ότι τα όλκημα και ελαττά της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας είναι τεράστια, τόσο μεγάλα που η λύση του Κυπριακού θα μπορεί να εξυκνείται μέχρι την αποκεντρωμένη χαλαρή συνομοσπονδία των δύο κρατών του Αναστασιάδη και να χωράει ταυτόχρονα τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία του Ακεντζή, η οποία αποστέρει από όλους τους Κύπριους πολίτες βασικά ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, μονιμοποιεί και νομιμοποιεί τον ρατσιστικό διαχωρισμό του λαού και ουσιαστικά παραδίδει την Κύπρο στην Τουρκία. Η Συμμαχία Πολιτών ζητά επαναξιολόγηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θέτει σειρά ερωτημάτων στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, μεταξύ των οποίων θα μετακινηθεί ή όχι το φυλάκιο του τουρκικού στρατού όπως προέβλεπε η συμφωνία. Αν όχι, τότε είναι άλλη μια υποχώρηση της ελληνοκυπριακής πλευράς και άλλη μια επιβολή των όρων της Τουρκίας. Το κίνημα οικολόγων σε ανακοίνωση σημειώνει: η συνάντηση Ακιντζή Αναστασιάδη οδηγεί σε άνοιγμα οδοφραγμάτων, αλλά όχι στην επανέναρξη των συνομιλιών. Όσον αφορά την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, διερωτόμαστε τι ακριβώς εξήγησε στον κύριο Ακιντζή ο πρόεδρος Αναστασιάδης που δεν θέλησε ή δεν κατάφερε να εξηγήσει στο Εθνικό Συμβούλιο. Το ΕΛΑΜ τάσσεται κατά του ανοίγματος οδοφραγμάτων και σημειώνει: είναι με λύπη που παρατηρούμε ότι αδέξιοι χειρισμοί οδηγούν το Κυπριακό σε επικίνδυνες ατραπούς και θέτουν σε αμφιβολία το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού στην υγεία των προγόνων του.